συνάδελφός μου στρατής και συνοδοιπόρος μου στο ΔΣ της ΟΔΙΕ ανέφερε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι δικαστικοί υπάλληλοι. Τα προβλήματα αυτά, όπως είπε, είναι χρόνων και δεν αναδείχθηκαν όμως τώρα μέσα στην πανδημία ακόμη περισσότερο με την έλλειψη ψήξης θέρμασης που υπάρχουν σε αρκετούς χώρους, με την εντατικοποίηση της δουλειάς μας λόγω της έλλειψης προσωπικού, που η υποστελέχωση αυτή τη στιγμή των δικαστηρίων, των διοικητικών δικαστηρίων, είναι η αναλογία ένας δικαστής προς 0,68 υπαλλήλους, κάτω από το σχεδόν στο μισό. Ειδικά δε στα μεγάλα δικαστήρια Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, αν δεν συμπεριλάβω και το Συμβούλιο Επικρατείας στα διοικητικά δικαστήρια, εκεί είναι ακριβώς το 0,5 το ποσοστό αναλογίας. Όταν στην Ευρώπη, από ό,τι γνωρίζουμε όλοι, είναι ένας δικαστής, τρεις υπάλληλοι. Τα διοικητικά δικαστήρια της Αθήνας, παρότι είναι ένα νέο κτίριο, δεν έχει 20 χρόνια ζωής, αυτή τη στιγμή είναι ένα ερυπωμένο κτίριο πλέον. Δεν υπάρχει θέρμαση, δεν υπάρχει ψήξη εδώ και 4 χρόνια. Παρά τις αλλεπάλληλες συνεντεύξεις μας, παρά τις αλλεπάλληλες απεργίες μας, συναθρήσεις μας, διαμαρτυρίες μας, δεν υπάρχει καμία από την πολιτεία λύση, δεν έχει βρεθεί και συνεχίζουμε ακόμη και σήμερα μέσα σε αυτή την πανδημία να ζούμε και να μην έχουμε, να αναγκαζόμαστε το χειμώνα με 4 βαθμούς έξω, να έχουμε ανοιχτά παράθυρα, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα να κλείσουν λόγω του κορονοϊού. Το μεγάλο θέμα δε των συναδέλφων είναι και το οικονομικό. Οι αμοιβές μας από το 2010 έχουν καθυλωθεί σε επίπεδα προ-2010, δηλαδή ένας συνάδελφος παίρνει λιγότερα λεφτά από όσα έπαιρνε το 2010. Έχουν μειωθεί οι απολαβές μας κατά 48%. Δυστυχώς, σε κάποιους συνοδοιπόρους μας στον κλάδο και στα δικαστήρια, οι αμοιβές τους παραμένουν στα ίδια επίπεδα, για να μην πω και παραπάνω. Ζητούμε και έχουμε βάλει στόχους και έχουμε βάλει να καλυτερεύσουμε τις συνθήκες αυτές. Το Υπουργείο μας απαντά ότι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, επειδή το έχω δει και αλλού, δεν θα με βρίσκε σύμφωνο. Πρέπει να γίνει μια γενναία αύξηση των βασικών μισθών σε όλο το δημόσιο χώρο και να επαναθεσμοθετηθεί το 13ο και 14ο μισθός. Τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ και θεωρώ ότι θα συνεχιστούν. Και αν πάρω παράδειγμα το Υπουργείο Οικονομικών, αν πάρω παράδειγμα το ΙΕΦΚΑ, αν πάρω παράδειγμα τα νοσοκομεία, θεωρώ ότι στην ίδιο μήκος κύματος θα κυμανθεί σε λίγο και τα δικαστήρια. Αν πάρουμε την έκθεση Πισαρίδη και την έκθεση του Αντιπροέδρου Συμβουλίου Επικρατείας του Μιχάλη του Πικραμένου που μιλάει για νέο Καλλικράτη στα διοικητικά δικαστήρια, βλέπουμε ότι εάν εφαρμοστεί αυτό σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας, θα έχουμε θέμα ο πολίτης να μην μπορεί να βρει το δίκιο του. Καταλαβαίνετε, να καταργηθεί ένα διοικητικό δικαστήριο ακριτικό, τι έχει να επιφέρει, και παίρνω παράδειγμα της Μυτιλίνης, να είναι αναγκασμένος ο κάτοικος Μυτιλίνης να έρχεται στη Σύρο π.χ. ή στον Πειραιά για να κάνει ένα δικαστήριο. Αυτό θα είναι ό,τι πιο ελεύθερο υπάρξει για τις τοπικές κοινωνίες. Αυτά είναι μερικά και το μεγάλο μας θέμα είναι ότι θέλουμε να είστε μαζί μας στις 2 του Μάρτη που έχουμε τη μεγάλη κινητοποίηση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων. Σε μία, δεν το προεξοφλώ από τώρα, αλλά θα κάνουμε μία συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα θέλαμε συμμάχους όλους σας
διότι από το ίδιο μετερίζει παλεύουμε όλοι για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, καλύτερες αμοιβές και καλύτερες συνθήκες στη ζωή μας γενικά. Ευχαριστώ.